Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγο στα εθνικά. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ένταση στα βόρεια σύνορά μας, στις σχέσεις μας με την Αλβανία μετά τη σύλληψη του υποψηφίου της Ομογένειας. Ενώ και στη γειτονική Τουρκία υπάρχει ο δεύτερος γύρος με τον Ταγίπ Ερντογάν να προηγείται και να είναι το φαβόρι ξανά. Ποιο τοπίο πιστεύετε βλέπετε να δημιουργείται με τους γείτονές μας στα Βαλκάνια την επόμενη περίοδο και πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με το Πασόκ όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει απαξιωτικά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι πρέσπες του Αιγαίου δεν πάνε μαζί. Είναι πολλά τα ερωτήματα, πιάσω ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, κύριε Τσακίρη, μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στην Αλβανία. Και να κάνω ένα σχόλιο, διότι ξέρετε κάτι. Εγώ 4,5 χρόνια πρωθυπουργός, παρά το ότι είχα πολύ φιλικές σχέσεις με τον ίδιο το πρόσωπο, τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, και είναι και σοσιαλιστής, εν τούτης, ζητούσε επίμονα επί 4,5 χρόνια να διεξαγάγει μια επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και να πάω εγώ επίσημη επίσκεψη στα Τίρανα. Δεν το έκανα. Ξέρετε γιατί δεν το έκανα? Γιατί του είχα θέσει ως όρο τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Την προάσπιση των δικαιωμάτων και την εξέλιξη μεταρρυθμίσεις σε αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες δεν προχωρήσανε. Όταν βρέθηκα εγώ στην τετραμερή διάσκεψη των Βαλκανικών χωρών στο Βουκουρέστι, αν θυμάστε, είχε νομοθετήσει ο κύριος Ράμα, είχε βγάλει μια εγκύκλιο που δυσκόλευε την ελληνική μειονότητα να διεκδικεί στην περιουσία της. Θυμάστε τι είπα εγώ εκεί? Έθεσα αμέσως ζήτημα σε σχέση με την ανταξιακή πορεία της Αλβανίας. Και σε μία ώρα πάρθηκε πίσω αυτή η εγκύκλιος. Και όταν τον Ιούνιο του 19, αυτό είναι τον Μάρτιο του 19, αν θυμάμαι καλά, και όταν τον Ιούνιο του 19 βρέθηκα στην Σύνοδο Κορυφής, έθεσα ρητά και υπήρξε στην απόφαση ρητά όρος για την ανταξιακή πορεία της Αλβανίας, η πρόοδος στα ζητήματα των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης 4 χρόνια σε σχέση με τα ζητήματα αυτά? Τα άφησε στην πάντα. Έκανε διακυβερνητική, φώναξε τον κύριο Ράμα εδώ επίσημη επίσκεψη, πήγε αυτός. Επίσημη επίσκεψη πήγε στα χωριά της εθνικής μειονότητας, χωρίς να βάλει κανέναν όρο ουσιαστικό. Γιατί το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η επικοινωνία. Να έχει μία υποδοχή με ελληνικές σημαίες για να συγκριθεί ιστορικά με την επίσκεψη του πατρός του. Ιδιωτική εξωτερική πολιτική. Πού είναι τα εθνικά μας συμφέροντα? Και έχει το θράσος να μας εγκαλεί εμάς για τον πατριωτισμό μας και να λέει ότι είμαστε εξαίρεση? Εμείς, κύριε Τσακίρη, σε όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής βάζαμε μπροστά το πατριωτικό συμφέρον. Ουσιαστικά το πατριωτικό συμφέρον. Το ίδιο κάναμε και στη σχέση μας με την Τουρκία. Το ίδιο, μιας και αναφερθήκατε, και σε ό,τι αφορά την επίλυση της χρόνιας διαμάχης της χώρας μας με την γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία, που ήταν μια δύσκολη απόφαση για μας, αλλά μια πατριωτική επιλογή, διότι αν δεν είχαμε λύσει το μακεδονικό το 2018-19, σήμερα με την κρίση στην Ουκρανία, όποια και ήταν η κυβέρνηση, η πίεση, η αφόρητη σε όποια ελληνική κυβέρνηση θα να αποδεχθεί την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ με τη συνταγματική της ονομασία Μακεδονία σκέτο. Και θα είχαμε μια Λιβύη στα βόρεια σύνορά μας. Δεν θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, θα ήταν τρίτες χώρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη. Διότι ήταν αυτός που πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις τότε το 2018 και μετά, αμέσως μετά, το ανέλαβε πρωθυπουργός, όχι μόνο τίμησε τη συμφωνία, αλλά την τίμησε κιόλας. Πριν από λίγες μέρες έστειλε μια επιστολή ο κ. Ζάεφ στον κ. Μητσοτάκη. Δεν την είδαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είδε το φως που θα έπρεπε. Τι λέει σε αυτή την επιστολή? Τον ευχαριστεί, διότι έδωσε μεγάλο αγώνα για τη Βόρεια Μακεδονία και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς έκανε, λέω εγώ, αλλά υποκρισία και φαρισαϊσμός όλα όσα έκανε προεκλογικά από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν, θέλω να το ξεκόψω στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Θα επαναφέρουμε τη χώρα στις ράγες της εθνικής γραμμής, πυλώνας σταθερότητας, γέφυρα συνεργασίας και φιλίας με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα
η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών μας δικαίων θα είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως ήταν και τα 4 χρόνια που κυβερνήσαμε.